Αύριο και για τις επόμενες 24 ώρες θα κοιμάμαι, θα τρέφομαι, θα προπονούμε, θα κάνω παγωθεραπεία ακριβώς όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Πρώτα όμως. Πρέπει να κοιμηθούμε πολύ πολύ νωρίς γιατί ο Ρονάλντο ξυπνάει 6 ώρα το πρωί. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, παίκτες μου. Όπως βλέπετε, μάγκες μου, είμαστε στο γήπεδο. Έχουμε έρθει 6 και κάτι να κάνουμε το πρωινό αερόβιο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Το οποίο είναι κάτι χαλαρό, δεν κάνει κάτι τρελό. Θα κάνουμε αερόβιο μέχρι τις 8 το πρωί. Θα κάνουμε κάποια πραγματάκια στο γήπεδο, χωρίς μπάλα. Μετά με μπάλα, μερικές διατάσεις. Θα γυρίσουμε σπίτι να κάνουμε επίσης αρκετή ωρίτσα ποδήλατο. Στις 8 η ώρα θα δείτε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα, DraftKings, τι θα κάνουμε, βάλε μας ένα πρόγραμμα. Ωραία, γνώμη μου, επειδή δεν έχει ξυπνήσει ακόμα το σώμα 6 ώρα, ναι. Σίγουρα κάνα 1-2 γύρους περπάτημα. Περπάτημα, ξεκινάμε. Μετά λίγο διατάσεις. Έτσι, ίσα ίσα και που νιώθεις πιασμένος. Είναι πολύ πιασμένα τα πόδια μου, η αλήθεια είναι, μάγκες, γιατί προχθές συγκεκριμένα έκανα πίσω δικιά θαλαμυρία και είμαι ακόμα πιασμένος. Οπότε ναι. Εκεί που είσαι πιασμένος, μπαίνεις χαλαρά και μετά, όταν είναι, αν θες, ανεβάζεις το τέμπο. Θα ανεβάσουμε και τέμπο, λοιπόν, οπότε. Δύο γύρους περπάτημα. Ναι, ναι. Ξεκινάω. Πρώτος γύρος περπάτημα. Κάνουμε άλλον έναν. Άλλο ένα περπάτημα, μάγκες. Δεύτερος γύρος περπάτημα. Τελείωσε. Κάνουμε μερικές διατάσεις για να μην πιαστούμε βασικά, να μην τραυματιστούμε. Μέχρι να αρχίσει να ξημερώσει. Με το που ξημερώσει θα πάρουμε την μπάλα και θα κάνουμε μερικές πασούλες, ίσως μερικά σουτάκια, ίσως μερικές μακρινές μπαλιές. Θα δούμε. Soft πραγματάκια. Οκ. Okay. Έλα στην κάμερα, λίγο δείξε τι θα κάνουμε. Πρώτα θα κάνουμε λίγο γάμπα. Πιάσουμε εδώ, αν μπορείς να πιάσεις βέβαια. Πάμε λίγο γάμπα. Ποιο δεν μπορεί. Το πόδι δεν κάνει πολύ ανοιχτά, πρέπει να είναι εδώ πέρα δίπλα. Πιάνεις εδώ πέρα το πόδι. Και άμα δεν μπορείς εδώ, εδώ κάτω, όποιος μπορεί και εδώ κάτω στο χώρο του. Οκ, οκ. Γιατί σιγά σιγά ότι αρχίζει να στραβάει εδώ πίσω, εδώ πέρα. Ναι, ναι, κυρίως εδώ πίσω. Κρατάς για περίπου ας πούμε 10 δευτερόλεπτα και μετά αλλάζεις πόδι. Τέλεια. Okay. Ωραία, τώρα κάνεις λίγο προσαγωγούς, θα έρθεις εδώ πέρα και δεν θα μένεις ακίνητος από εδώ, μετά από την άλλη. Okay. Κάνεις αυτό μέχρι τέρμα, δηλαδή μέχρι εδώ. Άμα το κάνεις καλά θα καταλάβεις τι πονάς. Πονάω εδώ πέρα, δες. Εκτός βέβαια αν είσαι για ενόργανη 80 κιλά. Εδώ μέσα και εδώ μέσα πονάω. Ναι. Whatever it takes, γι' αυτό πάστε το κουμπί του like και φυσικά όλοι subscribe να πάμε 100.000 συνδρομητές για να έρθουν ακόμα πιο ακραίες ρουτίνες. Γενικά σήμερα έχουμε να κάνουμε 1, 2, 3, 4 προπονήσεις και έχουμε να κοιμηθούμε 4 φορές μέσα στη μέρα γιατί παίρνει πάρα πολλούς μικρούς υπνάκους ο Κριστιάνο μέσα στη μέρα του. Οπότε πιο αγαπημένο μου απ' όλα είναι η παγοθεραπεία όπου θα πρέπει να γεμίσουμε την πανιέρα με full παγάκια για αποθεραπεία και να μπούμε μέσα. Κάτι που δεν το έχω κάνει ποτέ μου και πραγματικά θα είναι το πιο δύσκολο πράγμα που θα κάνω. Σήμερα πουλιά πετάνε, πάει καρακάκια σε στο πάμε, ξεκινάμε τρέξιμο. Σα πολύ γρήγορα δεν έγινε μέρα. Ναι, ναι, ναι. Νύχτα ήταν πριν ένα λεπτό. Έχω φορέσει τα αθλητικά μου παπούτσια τα οποία είναι τα Adidas Ultra Boost 22 και σας τα συστήνω ανεπιφύλακτα όσοι έχετε θέματα με πέλματα και γόνατα. Από τότε που τα αγόρασα νιώθω πολύ πολύ καλύτερα. Συνεχίζω το τρέξιμο. Ξημερώνει σιγά σιγά, βγάζω τα σπορτέξ μου, φοράω τα αθλητικά μου, θα κάνω λίγο κάρντιο, περπάτημα χαλαρό με μπάλα, κάνω μερικά μυτιλίκια, θα κάνω μερικές πασούλες, μετά μερικές μακρινές πάσες με τον καμεραμάν μου και ίσως στο τέλος και μερικά σουτάκια ή πεναλτάκια. Πιστεύω εφόσον ο Κριστιάνο είναι ο καλύτερος σκόρερ όλων των εποχών, θέλει και μια άσκηση σουτ σήμερα μέσα στη μέρα. Σήμερα θα έχουμε προπόνηση και με Super League παίκτη. Ένα φιλαράκι φέτος θα παίζει στο αντρικό του Ηρακλή. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας βάλει. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο με την μπάλα. Πάμε. Καλά, έχω δει και έχω δει παιδιά σαν κι αυτόν. Αλλά να βαράει την μπάλα στα σίδερα και να μην ξανάγεται πίσω και να μένει εκεί, τελειώνω. Κάναμε λίγες πασούλες, λίγο μακρινές κοντές, λίγο επαφές με την μπάλα. Θα πάμε να βαράσουμε μερικά πέναλτι. Θα κάνω και δύο ακόμα κύκλους πριν φύγω και θα συνεχίσουμε 30 με 40 λεπτά ποδήλατο στο σπίτι. Γιατί έχω παρατηρήσει τον Κριστιάνο, του αρέσει πάρα πολύ να κάνει ποδήλατο. Βαρέσω 5 πέναλτι να δούμε πώς θα βάλω. Αλλά Κριστιάνο, let's go. Γεια σας εδώ, πώς θα βγάλεις τον Κριστιάνο. Σου έχει πει κανείς ότι μπορείς να βαράς πέναλτι επειδή είσαι καλός. Πού είσαι, ρε κουνέλι? Έτσι θα μείνει, άγαλμα. Κάνω τώρα το 4x4 και σε αποχαιρετώ. Εγώ θα βαρέσω. Θα δίνω μπάσκετ να κουμπίσεις λίγο γιατί δεν πιάνει τίποτα.
4 πεναλτάκια, 4 στα 5, not bad. Κάνω 2 κύκλους και πάμε για ποδήλατο σπίτι. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 4. Μας μένουν 45 λεπτά για να κάνουμε αερόβιο μέχρι τις 8. Λατρεύει το ποδήλατο Κρισιάνο, οπότε κάνουμε λίγο ποδήλατο. Βάζουμε το ρολόι να γράφει. Indoor cycling. Let's. Ξέρω ότι για πολλούς δεν υπάρχει πιο βαρετό πράγμα από το cardio. Γενικά θέλω πάρα πολύ να αρχίσω να διαβάζω βιβλία, αλλά δεν είμαι του διαβάσματος. Οπότε τι έχω κάνει. Έχω αγοράσει ένα audiobook. Πρακτικά μιλάει για ανθρώπους που ξυπνάνε 5 η ώρα το πρωί και το πώς πρέπει να ξυπνάς ώστε να αδράξεις τη μέρα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Οπότε θα ακούσω το audiobook μου και τα λέμε στις 8 η ώρα να συνεχίσουμε την ημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:59. Μας μένει άλλο ένα λεπτό αερόβιο. Έχουμε κάνει 45-46, περίπου 47 λεπτά θα κάνουμε ποδήλατο. Σύνολο περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά κάρντιο από το πρωί. Πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι. Νιώθω κουρασμένος και έχουμε ακόμα όλη τη μέρα μπροστά μας. Θα πάρουμε ένα power nap. Τι είναι power nap? Είναι μικρή πνάκι που παίρνει ο Ρονάλντο μέσα στη μέρα για περίπου 1 ωρίτσα. Με έχει κόψει πείνα. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, μάγκες, η ώρα έχει πάει 9:30, την πέσαμε για μία ωρίτσα ένα power nap. Τώρα έχουμε να πάμε να φάμε το πρώτο γεύμα της ημέρας το πρωινό και να πάμε γυμναστήριο. Αλλά πρώτα πρέπει να φτιάξουμε το μαλλί μας, να είμαστε ωραίοι και περιποιημένοι σαν τον Κριστιάνο. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα αυτήν την περίοδο και επειδή οδηγάω μηχανάκι, θέλω βασικά να έχει πολύ δυνατό hold, γιατί από τον αέρα το μαλλί χαλάει. Επίσης, μάγκες μου, εδώ πέρα unleash και ποδοσφαιρικά κοσμήματα. Αν σας αρέσουν τα ποδοσφαιρικά κοσμήματα που φοράω στο χέρι και στο λαιμό, μπορείτε να το προμηθευτείτε στο www.unleash.gr και να τα κάνετε δικά σας. Έχουμε και άλλα κοσμήματα που δεν είναι ποδοσφαιρικά, είναι απλά για το λαιμό και θα έρθουν ακόμα περισσότερα και φουτεράκια και t-shirt και απ' όλα. Πώς είμαι? Πάμε να φάμε πρωινό. Πρώτο γεύμα του Κριστιάνου, πραγματικά πεινάω full. Είναι σαλάμια, κασέρια, γιαούρτι, δύο φέτες πυρκανισμένες με λίγο αβοκάντο από πάνω. Εγώ για φυσικό χυμό δεν βαριέμαι να στείλω που είναι αυτόν εδώ πέρα, ο οποίος είναι Get Juiced. Είναι από τους πιο γεύσιμοι μήλο, είναι 100% φυσικός και είναι από τους πιο νόστιμους χυμούς που έχω πει. Σας το ορκίζομαι, παιδιά. Δεν λέω ψέματα, δεν είναι sponsored. Είναι καταπληκτικός πραγματικά. Λοιπόν, μετά το πρώτο γεύμα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά από μία μισή ώρα πηγαίνει γυμναστήριο. Σήμερα έχουμε προπόνηση ποδιών, οπότε θα σας δείξω την προπόνηση ποδιών που κάνω. Γιατί ούτως ή άλλως είχα 2-3 comment σε βίντεο που τα οποία μου ζητούσατε την προπόνηση ποδιών. Εφόσον είναι και το δυνατό μου σημείο, θα σας το δείξω. Επίσης, επί τη ευκαιρία να σας πω ότι τρέχει giveaway ένα PlayStation 5 εδώ, στο προφίλ μου στο Instagram. Να πάτε να τσεκάρετε το giveaway, frankbo.gr στο Instagram, το τελευταίο post και πάρτε μέρος. Διαβάστε καλά τους όρους συμμετοχής. Τρώω και τα λέμε στο γυμναστήριο. Λοιπόν, έχουμε προπόνηση ποδιών σήμερα. Ξεκινάμε από leg extension, πρώτα για να κάνουμε pre-exhaustion me, συγκεκριμένα τους τετρακεφάλους μας, γιατί σήμερα παίζουμε μόνο τετρακεφάλαια, μόνο μπροστά πόδια, δεν τα γυμνάζουμε μαζί με τα πίσω. Κάνω 4 λειτουργικά set στα πρώτα 2, δεν πηγαίνω μέχρι αποτυχία, αφήνω περίπου 3 με 4 επαναλήψεις καβάτζα. Στα 2 τελευταία όμως πηγαίνω όσο μπορώ μέχρι την αποτυχία, πιέζω δηλαδή πολύ περισσότερο. Δεύτερη άσκηση είναι τα καθίσματα, όπου εφαρμόζω και σε αυτά το ίδιο πρόγραμμα. 4 σετάκια λειτουργικά, τα ίδια πράγματα κάνω και εδώ πέρα. Και προσπαθώ όσο γίνεται να έχω μεγαλύτερο εύρος κίνησης. Τρίτη άσκηση μπαίνω και κάνω πρέσα ποδιών. Και εδώ 4 λειτουργικά σετ. Και εδώ, όπως βλέπετε, προσπαθώ να κάνω όσο γίνεται μεγάλο εύρος κίνησης. Και προσπαθώ να κάνω την άσκηση όσο γίνεται να με πιάνει και στους γλουτούς μου. Τέταρτη άσκηση είναι στατικές προβολές. Εδώ πέρα κάνω 3 σετάκια αντί για 4. Τις επαναλήψεις τις βλέπετε εσείς κάτω στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή που μιλάω. Και τελευταία άσκηση μπαίνω και κάνω 5 σετ γάμπες. Αλλά ξέχασα να τραβήξω βίντεο. Ωστόσο, εκεί πέρα κάνω 5 λειτουργικά σετάκια. Και σε όλες τις ασκήσεις τα διαλύματα που ακολουθώ είναι 3 λεπτά. Εκτός από τις γάμπες που κάνω περίπου 1 λεπτό. Αφού βλέπετε εδώ πέρα κάνουμε και λίγο flex, γιατί επιβάλλεται. Έχουμε γυρίσει από μια πάρα πολύ εξαντλητική προπόνηση ποδιών, πολύ σκληρή προπόνηση, και ο GOAT για αποθεραπεία εδώ. Χρησιμοποιεί παγάτια και κάνει παγοθεραπεία. Και αυτό το κάνει ο GOAT, πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, έχουμε γεμίσει εδώ πέρα την πανιά και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε παγάκια μέσα. Είναι κάτι που δεν το έχω κάνει ποτέ. Είναι, πιστεύω, το πιο επίπονο πράγμα που θα κάνω σήμερα. Το πιο δύσκολο και το μόνο που με αγχώνει. Ούτε προπονείς ούτε τίποτα. Θα σας πω κάτι. Όταν ξυπνάς 6 ώρες το πρωί, κάνεις 2 ώρες αερόβιο, κάνεις 2 ώρες βάρη και έχεις και το απόγευμα προπόνηση κανονική ποδοσφαίρου, κάπως πρέπει να αναρρώσεις. Και μία έκτη μάγκες. Σκεφτείτε τα ρίχνω τα παγάκια, με πιτσιλάει το νερό και παγώνω. Να πούμε ξανά κοσμήματα ανλής. Είναι αδιάβροχα, δεν παθαίνουν τίποτα, κρέμες, νερό, κολόνιες. Πρέπει να βάλω το πάνω σώμα. Τα πόδια μου προπόνησα, μαμάν. Δεν προπόνησα το πάνω σώμα. Τα πόδια μου θα κάνει και μου βιάζουμε. Να ξέρετε ότι μειώνει πάρα πολύ τους παλμούς στο κρύο νερό και απελευθερώνει και το άγχος. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω κάτω βασιλιάς παλμούς αυτή τη στιγμή. Δύσκολο.
Απλά έτσι νιώθεις ότι επειδή χτυπάει πιο βαριά η καρδιά σου, επειδή έχεις λιγότερους παλμούς. Πόση ώρα, θα βάλω άλλο ένα λεπτό, δεν ξέρω πόση ώρα είμαι μέσα. Το νερό το έχω συνηθίσει πλέον να μπει και ο κάμεραμαν πριν ζεσταθεί πάρα πολύ και ζεσταθεί. Έχει ζεσταθεί πάρα πολύ, τώρα πιστεύω. Είναι πιο παγωμένο, δεν είναι. Καθόλου κρυό, νομίζω έτσι. Πάμε. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε και το κρύο ντουζ, πάμε να φάμε. Ο Ρονάλντο κρύο δύο φορές μεσημεριανό. Πάμε να φτιάξουμε το πρώτο. Θα την πέσουμε πάλι για καμιά ωρίτσα. Θα φτιάξουμε και το δεύτερο. Και μετά έχουμε προπονησάρα ποδοσφαίρου με έναν πάρα πολύ καλό παίκτη. Μας κάνει λίγο κόλπα έτσι να μας κάνει καλύτερο ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, μόλις κάναμε την παγωθεραπεία μας και έχω μπροστά τα δύο μεσημεριανά γεύματα του Κριστιάνο. Είναι μια κότο σαλάτα και μια τόνο σαλάτα. Τώρα τι κάνει ο Κριστιάνο, τρώει το ένα γεύμα, κοιμάται, κάνει ένα power nap μία μισή ώρα, ξυπνάει, τρώει το δεύτερο γεύμα, ξαναξεκουράζεται και πηγαίνει για προπόνηση. Εγώ επειδή δεν έχω όλο αυτό το χρόνο, θα τα κάνω και τα δύο γεύματα σε ένα, θα τα φάω και τα δύο μαζί, θα ξαπλώσω μία μισή ώρα να χωνέψω και θα πάμε για την τρίτη προπόνηση σήμερα, θα είναι σε γήπεδο μαζί με τον coach μου. Okay. Λοιπόν. Τα λέμε γήπεδο. Αφήστε με να φάω. Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει τα μεσημεριανά μας και είμαστε full σε ενέργεια, είμαι εδώ πέρα με τον coach. Θα με προπονήσει, θα κάνει μια σεντερφορία προπόνηση. Τι θα κάνουμε, πες μας λίγο. Καταρχάς, ξεκινήσουμε με ζέσταμα. Ζέσταμα, ε! Εννοείται. Το χειρότερό μου. Για πες. Μετά ξεκινήσουμε λίγο με συναρμογή, λίγο γρήγορα πόδια. Γρήγορα πόδια. Το καλύτερό μου. Μετά θα κάνουμε κάποιες πάσες για να βελτιώσουμε το accuracy. Μετά θα κάνουμε κάποια τελειώματα. Τελειώματα. Αυτό κάνει το καλύτερό μου. Εντάξει, βλέπω δείχτη στο γήπεδο ψηλά. Δεν αφαιρούν οι μπάλες. Ξεκινάμε, είμαι έτοιμος, man. Πάμε. Με ένα πόδι πέρασμα. Γρήγορο. Και ένα χαλαρό ανοιγματάκι εδώ. Μπράβο. Τώρα το ίδιο με δύο. Προσπάθησε να μην σκύβεις, να έχεις ψηλά το σίδες. Μέσα έξω. Πλάγια το έχουμε, θα πέσουμε. Πλάγια. Ναι. Έτσι. Το καλύτερό μου, ρε. Δείξε λίγο. Τρέχει ένα project. Πολλές φορές. Κριστιάνο Ρονάλντο project. Το που κάνουμε διατροφή για να γραμμώσουμε να φτάσουμε επίπεδα λίπους σαν τον Κριστιάνο. Θα το δείτε στο κανάλι μου όταν τελειοποιηθεί. Και σιγά σιγά όσο το βρίσκεις, προσπάθησε να κοιτάς ας πούμε μακριά. Να βλέπεις ψηλά, ας πούμε από εδώ. Πάμε. Να βλέπεις έτσι. Πάμε. Δύο μέσα, δύο έξω. Δύο μέσα, δύο έξω. Εν τω μεταξύ, ο προπονητής τρέχει πιο πολύ από τον παίκτη. Μέσα, έξω. Μέσα, έξω. Μέσα, έξω. Σταθήκαμε, μην θέλουμε κι άλλο. Είμαι όλος φωτιά. Ωραία. Καλύτερο μου. Αφού ο Ρονάλντος, εγώ θα είμαι εκεί. Πλά, θα μου κάνεις πάσες. Okay. Δεν χρειάζεται κάτι. Πάμε. Τι πόδι έχουμε δεξιά, αριστερό. Δεξί. Της μιλάει της μπάλας. Βέβαια η μπάλα δεν τον ακούει, αλλά εντάξει. Τι λέτε. Ένας θα είναι εκεί για πάσα. Εδώ. Ναι. Εσύ θα είσαι εδώ, ναι. Θα μου παίζεις. Ναι. Θα σε παίζω, ναι. Θα με ξαναπαίζεις. Και κανονικά αυτός θα παίξει πάσα σε σένα δηλαδή. Θα σε φωνάξει δεξιά-αριστερά. Και πρέπει να πάρεις κοντρόλ αντίστοιχα για να στάρεις. Τέσσερα στα τέσσερα θέλω. Δεν κάνω τζάμπα δουλειά. Κάτω το κορμί! Αυτό! Έλα, πάμε για πάνω το 50%. Okay. Βελτιωμένο. Εντάξει, εγώ κάπου από εδώ, για να φεύγει με οδήγημα, να κάνει ένα ψαλιδάκι που κάνει ο Κριστιάνο και να τελειώσει. Ξεκινάω με δύο αριστερά. Σαν Κριστιάνο Ρονάλντο έχω συνηθίσει να με αφισβητούνε. Επειδή μας βλέπουν και μικρά παιδιά, όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, εδώ είμαι να μου στείλετε μήνυμα για ατομικές προπονήσεις. Ένα γκολ τουλάχιστον το θέλω. Μπράβο! Τώρα πάμε και για 2-2. Τέλειο! Πιο μέτριο, αλλά το αριστερό μου βελτιώνεται, το βρίσκω. Πάμε να μπει. Τέλειο! Δοκάρι, πάμε. Αυτό ήταν πολύ καλό.
Λοιπόν, θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τον coach μου. Εγώ ευχαριστώ. Για τα αντριλάκια, πώς λέγονται αυτά που μας έβαλες. Skills. Skills. Skills, τελείωμα. Λοιπόν, shoot. Έχω να πω ότι μόλις χάσω όλα τα κιλά, εδώ είμαστε σε 5 μήνες, να με δείτε. Θα ξεκινήσω προπονήσεις ποδοσφαίρου. Έχω σκεφτεί να γραφτώ σε ομάδα, το αποκαλύπτω πρώτη φορά εδώ πέρα. Πάντως σίγουρα θα βελτιωθώ στο ποδόσφαιρο για να γίνουν τα βίντεο ακόμα πιο ποιοτικά. Τον ευχαριστώ και πάλι. Στείλε του Instagram αν θέλετε να κάνετε ατομικές να γίνετε και εσείς καλύτεροι. Γυρνάμε σπίτι να φάμε το πρώτο βραδινό του Κριστιάνο, το ένα από τα δύο που τρώει. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει και με τις προπονήσεις. Έχω πάρει πάλι 45 λεπτά υπνάκο. Είμαι λίγο ζαλισμένος. Είναι ο τρίτος υπνάκος της ημέρας. Και έχω τα δύο βραδινά γεύματα του Κριστιάνο, τα οποία τα τρώει σε μια απόσταση μία μισή ώρα. Θα φάω τώρα εγώ το μοσχάρι που είναι πεντανός μου, γιατί έχω δοκιμάσει ήδη δύο κομμάτια, δεν άντεξα μέχρι να ανοίξω την κάμερα. Και μετά από μία μισή ώρα θα φάω μπακαλιάρο με βραστή πατάτα ή βραστό ρύζι. Σήμερα το κάναμε πατάτα γιατί μου είχε μείνει και πατάτα για να μαγειρεύω από χθες. Μπακαλιάρος είναι ένα από τα ψάρια που είναι πάρα πολύ χαμηλό σε θερμίδες, πάρα πολύ ψηλό σε πρωτεΐνη και μου αρέσει πάρα πολύ. Και το μοσχάρι είναι το αγαπημένο μου γεύμα. Και θα σας δείξω την τελευταία προπόνηση του Ρονάλντο, γιατί ο τύπος προπονείται και πριν πέσει για ύπνο. Γιατί λέει αυτό τον χαλαρώνει. Οπότε τρώω και τα λέμε σε περίπου 2-3 ώρες. Γιατί ο Ρονάλντο λέει το απόγευμα, χαλαρώνει σπίτι και περνάει ποιοτικό χρόνο με οικογένεια ή φίλους και τα παιδιά του, τη γυναίκα του ή όποιους έχει εκεί πέρα. Τα λέμε σε μερικές ωρίτσες για τη βραδινή μας προπόνηση. Λοιπόν, τελευταίο αερόβιο της ημέρας, ο Ρονάλντο το κάνει το βράδυ πριν πέσει για ύπνο. Το κάνει για να χαλαρώσει όπως λέει. Τι κάνει, ο Ρονάλντο έχει τη δικιά του προσωπική πισίνα και κολυμπάει. Εμείς δεν είμαστε Ρονάλντο, δεν έχουμε δικιά μας πισίνα. Οπότε θα κάνουμε για μερικά λεπτά, 15-20 λεπτά κάρδιο ποδήλατο πριν κοιμηθούμε. Ο Ρονάλντο το κάνει 10-11 η ώρα, απλά εγώ επειδή γύρισα αργά. Η ώρα είναι μία το βράδυ ακριβώς. Θα κάνουμε 15-20 λεπτά κάρδιο και θα πάμε να κοιμηθούμε. Μάγκες, η ρουτίνα του Κριστιάνου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ψυχικά, γιατί το πρωινό ξύπνημα είναι πολύ δύσκολο, αν και είναι κάτι το οποίο θέλω να το καθιερώσω. Οπότε ελπίζω να είναι μια καλή αρχή. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο μόλις τελειώσει το αερόβιο. Η ώρα είναι 1:17. Κάνουμε 20-21 λεπτά περίπου κάρδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε το βίντεο. Like, subscribe, καμπανάκι, κάντε το share στους φίλους σας. Να δούμε το κανάλι που περισσότεροι. Να πάμε 100.000 συνδρομητές. Θα δούμε το επόμενο βίντεο. Να δούμε το πρόσφατο. Τσαου.